Στο Δημήτρη Αλεξάκη, καλημέρα Δαματία μας. Στο Δημήτρη, καλημέρα Δαματία. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά από την Χάιφα, από την Μέση Ανατολή. Πολύ σημαντικό αυτό για τη Δήμερη κατάσταση του πυρός. Για να δούμε. Να δούμε. Όσο θα προχωράει η μέρα, θα έχουμε και περισσότερες αντιδράσεις, βεβαίως. Λοιπόν, τώρα... πάμε Θεσσαλονίκη. Ξαναπάμε Θεσσαλονίκη βασικά. Έχουμε πάει πολλές φορές και ξαναπάμε και τώρα Θεσσαλονίκη. Πάμε να συναντήσουμε τον Υφυπουργό Μακεδονίας Θράκης με την κυρία Ζαφύρη με το πράσινο σακάκι, όπως συνεχίζει σήμερα στην ημέρα αυτή. Λοιπόν, πολύ καλημέρα, ωραία. Καλημέρα, κύριε Γκιουλέκα. Είστε ο υπουργός. Καλημέρα, καλημέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά από την Θεσσαλονίκη, σε όλη την Ελλάδα. Πού είμαστε, κύριε Υπουργέ? Χρόνια πολλά από ένα χώρο που εδωφυλάγεται η εθνική μνήμη, στο Πολεμικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης. Και μάλιστα σε μια αίθουσα που είναι αφιερωμένη στο έπος του 1940. Τώρα, επειδή είμαστε όλοι δημοσιογράφοι, θέλω να πω το και να εξάρουμε τον σημαντικό ρόλο που έπαιξε ο τύπος σε εκείνο τον αγώνα. Ξέρετε, μέσα από τους πηχιαίους τίτλους, διαβάζοντας κανείς εφημερίδες πολλές από τις οποίες βρίσκονται εδώ... Με αυτό ασχολείστε και χρόνια, κύριε Γκιουλέκα, επειδή... 40 χρόνια. Επειδή γνωριζόμαστε, με αυτό ασχολείστε και χρόνια εσείς. Είναι ένα παράλληλο έργο ζωής. Ναι. Ακριβώς, ακριβώς όπως το λέτε. Αλλά σε κάθε περίπτωση έλεγα για το ρόλο του τύπου και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε, επειδή δεν μπορούμε τώρα στην εκπομπή να διαβάσουμε κάποιες εφημερίδες, να σας μεταφέρω από κάποια μονόστιλα επιστολές που έστελναν στην εποχή του πολέμου γονείς ηρώων που πέσανε στα πεδία των μαχών. Υπάρχει ένα εκπληκτικό τηλεγράφημα που στέλνει ο Όθων Μπουζόπουλος, εύζωνος του 1912-13, όπως υπογράφει, και το στέλνει προς τον Πρωθυπουργό τότε της Ελλάδος, τον Ιωάννη Μεταξά, και του λέει: «Μόλις πληροφορήθηκα ότι ο Ιωάννης, παιδί μου, σκοτώθηκε στο Ιβάν λίγο έξω από την Κοριτσά. Έχω άλλα δύο παιδιά στη διαταγή σας. Διατάξτε με πού να τα στείλω για την πατρίδα». Και ένα άλλο έτσι πολύ χαρακτηριστικό, ήταν ένας πρόσφυγες από το Ιβαλί και έμενε στη Μυτιλίνη και στέλνει ένα τηλεγράφημα προς την τότε κυβέρνηση και λέει: «Είχα τις τελευταίες 100 δραχμές στο πορτοφόλι μου. Τις έδωσα και αυτές για τον αγώνα. Έχω όμως ακόμη κάτι να δώσω. Έχω 3 λαΐνια λάδι και θέλω να με διατάξετε πού να τα στείλω. Ό,τι έχω θέλω να τα δώσω για την Ελλάδα για να νικήσουμε». Ξέρετε, είναι πολύ πολύ συγκλονιστικό. Και ένας δημοσιογράφος, παλιότερος βέβαια, εγώ τον πρόλαβα, ο Κώστας Οδημάδης, διευθυντής και της ιστορικής εφημερίδας Μακεδονία, εκείνη την εποχή πολεμούσε στο μέτωπο και ταυτόχρονα ήταν και πολεμικός ανταποκριτής. Και δίνει μια εκπληκτική ανταπόκριση από την πρώτη γραμμή για έναν λοχεία, ο οποίος τραυματίζεται από ένα θράψμα οβίδας στο πόδι, πολύ βαριά, αλλά μένει στη θέση του, πολεμάει με το όπλο του και όταν τελειώνουν οι σφαίρες, ρίχνει χειροβομβίδες. Οι συστρατιώτες του του λένε να φύγει γρήγορα, να τον πάρουν οι τραυματιοφορείς για να πάει στο σταθμό πρώτων βοηθειών. Και ο λοχείας, όπως το μεταφέρει ο Κώστας Οδημάδης, γυρίζει και λέει: «Δεν με νοιάζει το πόδι μου, ας το κόψουν. Αρκεί να τους διώξουμε τους Ιταλούς, αρκεί να νικήσουμε». Όλα αυτά, ξέρετε, είναι μικρές ιστορίες και αν θέλετε έτσι πολύ γρήγορα στο σύντομο χρόνο. Θέλουμε, ναι, βεβαίως. Αξίζει τον κόπο. Για πάμε να δούμε, ναι. Βεβαίως. Πολύ γρήγορα. Σ' ακολουθεί, Μαρία. Για πράγματα. Ναι, ναι. Σας έλεγα για τον πόλεμο εκείνο. Μια μεγάλη Ελληνίδα, η Σοφία Βέμβο, η τραγουδίστρια της Νίκης, και ο Μίμης ο Τραϊφόρος, ο άντρας της που έγραψε το «Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά». Και όχι μόνο. Είχα μια σχέση πνευματική, ήμουν ένα πνευματικό τους παιδί. Μου μετέφεραν ένα πολύ χαρακτηριστικό έτσι, περιστατικό. Το πρωί μου έλεγαν πηγαίναμε η θείαση στα νοσοκομεία για να μπορέσουμε να ψυχαγωγήσουμε τους τραυματίες μας. Σε ένα λοιπόν νοσοκομείο, σε ένα θάλαμο, την ώρα που τραγουδούσα, με πλησιάζει νοσοκόμα, με χτυπάει στον ώμο και μου λέει: «Σοφία, πήγαινε σε εκείνον τον ανθυπολογαγό. Έχει χάσει τα μάτια του. Ήταν ένα παλικάρι με δεμένο το πρόσωπό του. Είχε χάσει τα μάτια του. Πήγαινε κοντά του, γιατί κλαίει με λυγμούς και δεν έχει κανέναν να έρθει να το δει». Πράγματι, μου αφηγήθηκε η Σοφία Βέμβο. Ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία στη ζωή μου να ακούς την ίδια την τραγουδίστρια της Νίκης να στο λέει αυτό. Πηγαίνω, μου λέει, κοντά στο παλικάρι, του χαϊδεύω τα μαλλιά. Του λέω: «Παλικάρι μου, μη κλαις, άλλοι δεν γύρισαν καθόλου. Άλλοι χάσανε τα πόδια τους, τα χέρια τους. Μετά τον πόλεμο θα είμαστε όλοι εδώ να σας βοηθήσουμε να ξαναστήσετε τη ζωή σας». Και αυτό το παλικάρι απάντησε στη Σοφία Βέμβο: «Σοφία μου, δεν κλαίω γιατί έχασα τα δυο μου μάτια.
Κλαίω γιατί δεν έχω άλλα δυο να τα δώσω πατρίδα. Για την πατρίδα. Ναι. Αυτοί ήταν οι Έλληνες το 40. Αυτό εδώ που βλέπετε, ένα άλλο έκθεμα, αυτό ήταν ο Γεώργιος Αντωνίου, Αντώνιος Γεωργίου, ο ήρωας, ζούσε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μια άλλη συγκρονιστική ιστορία, έτσι πολύ γρήγορα, γιατί αξίζει να θυμόμαστε την ιστορία όχι μόνο στους επετείους, αλλά να διδασκόμαστε καθημερινά από αυτήν, είναι η ιστορία από αυτό το παλικάρι. Γεώργιος Μιχαλάκης, από τα Σπάτα Αττικής, Λοχαγός. Το Δεκέμβριο του 40 πρόκειται να γίνει μία επίθεση. Γράφει λοιπόν μία διαταγή, την κοινοποιεί στο λόχο του και ξεκινάει την επίθεση. Μια σφαίρα τον τρυπά κατάστηθα και τον τραυματίζει θανάσιμα. Το παλικάρι αυτό μαζί με χιλιάδες άλλους νεκρούς του Ελληνοϊταλικού πολέμου βρίσκεται πάνω στα βορειοϋπηρωτικά βουνά. Η σφαίρα όμως τρύπησε και τη διαταγή. Και αυτή η διαταγή φέρνει το αίμα του. Είναι αυτή η διαταγή, σε αυτή εδώ τη βιτρίνα, με τα ίχνη του αίματος και αυτές οι σχισμές που βλέπετε πάνω στη διαταγή είναι η τρύπα που έκανε η σφαίρα που σκότωσε αυτό το παλικάρι. Ξέρετε, είναι σημαντικό να καταλάβουμε όλοι μας ότι η επίσημη ιστορία περιγράφει ψυχρά τα γεγονότα. Αλλά υπάρχουν πολλές μικρές προσωπικές ιστορίες. Όχι, είναι συγκλονιστικές ιστορίες αυτές, κύριε Γκουλέκα. Αυτή την επίσημη ιστορία. Ναι. Είναι συγκλονιστικές ιστορίες. Θα σας πω άλλη μία, για να κλείσουμε με αυτή. Γιατί... Θα σπαταλήσω το χρόνο. Όχι, δεν σπαταλάτε. Ίσα ίσα. Λάθος λέξη χρησιμοποίησατε, κύριε Γκουλέκα. Καθόλου δεν μας σπαταλάτε. Είναι η μέρα αυτή σήμερα και καλύτερα μακριά την πολιτική επικαιρότητα σε αυτές τις περιπτώσεις. Ιδεολογίας Δημήτριος Σίτσιος. Ναι. Αυτός εδώ ο μικρός όμως Λοχίας, όταν μας χτύπησαν οι Γερμανοί στις 6 Απριλίου του 40, αφού πολεμούσαμε 7 μήνες με τους Ιταλούς, εκεί στο Μπέλες, δίπλα στο Ιστίμπεϊ, στην Ομορφοπλαγιά, σε ένα πολυβολείο στο Π8, όταν τελείωσαν οι σφαίρες του, παραδόθηκε μαζί με τους δύο στρατιώτες του στους Γερμανούς. Ο Γερμανός διοικητής ρώτησε ποιος ήταν επικεφαλής του πολυβολείου. Παρουσιάστηκε ο μικρός όμως Λοχίας και του είπε εγώ, με διερμηνέα φυσικά. Εκείνη την ώρα το χαιρέτησε ναζιστικά, του είπε συγχαρητήρια, πολεμήσατε γενναία. Αυτό το έργο και δείχνει τα πτώματα των Γερμανών στρατιωτών που τους είχαν θερήσει από το πολυβολείο, είναι δικό σας. Και την ίδια ώρα έδωσε εντολή να τον εκτελέσουν. 10 χρόνια πριν, τώρα τελευταία, ένας γυραλαίος Γερμανός πήγε στα Άνω Πορόγια, από εκεί ήταν ο Λοχίας Σίτσιος. Παρουσιάστηκε λοιπόν στο χωριό και είπε ότι εγώ ήμουν ένας από τους στρατιώτες που πολεμήσαμε εναντίον της χώρας σας τότε. Βεβαίως αυτά πέρασαν, τον καλοδέχτηκαν εκεί, τον πέρασαν καφέ. Ζήτησε να τον ανεβάσουν λοιπόν μισή ώρα πάνω από τα Άνω Πορόγια στο χωριό, εκεί που είναι η πρώτη γραμμή. Αναγνώρισε την πλαγιά από την οποία κατέβηκαν οι Γερμανοί. Έδειξαν το πολυβολείο στο Γερμανό, το αναγνώρισε, λέει, σε αυτό το πολυβολείο μας είχαν καθυλώσει. Του λένε λοιπόν οι χωριανοί από τα Άνω Πορόγια ότι αυτός που ήταν επικεφαλής στο πολυβολείο ήταν χωριανός μας και μάλιστα τον εκτελέσατε. Και ο γιος του, που τότε το 1941 ο Αναστάσιος Σίτσιος ήταν 4 ετών, τώρα λέει το καλοκαίρι είναι εδώ στο χωριό. Όταν το άκουσε ο Γερμανός, πελιδνός, κάτοχρος, με μια πολύ έντονη ταραχή, ζήτησε να τον πάνε γρήγορα στο γιο του ήρωα Σίτσιου. Πράγματι τον πήγαν και όταν παρουσιάστηκε μπροστά του, του λέει, έχω να σας παραδώσω ένα τεκμήριο από τον πατέρα σας. Και του δίνει τις δύο αυτές φωτογραφίες που δείχνουν τον πατέρα του. Μόλις τον έχουν εκτελέσει οι Γερμανοί, είναι εδώ το άψυχο κορμί του Λοχία Σίτσιου, ο Γερμανός που τον κοιτάζει και σε αυτό εδώ, σε αυτή τη φωτογραφία, είναι ο άψυχος νεκρός, ο άψυχος ήρωας, ο νεκρός Δημήτριος Σίτσιος, το πολυβολείο του και αυτό... Είναι το αίμα από το κεφάλι του, από τη χαριστική βολή που του δώσανε. Κύριε Γκουλέκα, έτσι νικήσαμε. Συγκλονιστικά είναι αυτό. Νομίζω ότι... Και έτσι γράφει και εκείνο το έπος. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό το έχω ακούσει και στο Πολεμικό Μουσείο πέρσι, πρόπερσι, σε μια εκδήλωση για την ιστορία αυτή. Για τον, λοιπόν, εγώ νομίζω ότι οι γονείς που είναι στη Θεσσαλονίκη, καλά θα κάνουν να πάρουν τα παιδιά τους. Μπράβο. Και εκεί που θα τους πηγαίνανε για ένα παγωτό, για μια βόλτα έτσι στην παραλία ή και εγώ δεν ξέρω οπουδήποτε αλλού, να αφιερώσουν λοιπόν μια ώρα να έρθουν με τα παιδιά τους στο μουσείο. Να τα δουν τα παιδιά όλα αυτά. Να μάθουν την ιστορία μέσα από τους ήρωές τους. Ένα σύντομο μάθημα ιστορίας είναι αυτό. Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε είναι πάρα πολύ, κύριε Γκουλέκα. Ό,τι πιο σημαντικό μπορούμε να δώσουμε έτσι. Στα παιδιά μας. Να τους έτσι. Πούμε ότι σε αυτόν τον τόπο η ελευθερία μας έτσι. Κερδίθηκε με πολλές θυσίες, με πολύ αγώνα
και με πολύ αίμα. Και χρόνια να είναι πολλά και υπερήφανοι για τους προγόνους τους, κύριε Γκιουλέκα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό η νέα γενιά να είναι υπερήφανη για τους προγόνους της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε λίγο στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη, κύριε Γκιουλέκα. Είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη Μαρία. Ήταν πολύ ωραία η ξενάγηση αυτή στο μουσείο. Και ωραίες υπεργραφές προφανώς από τον συνάδελφό μας Κώστα Γκιουλέκα και υπουργό τώρα. Για αυτή τη στιγμή. Για αυτή τη στιγμή, για τα 10 λεπτά αυτά. Για αυτά τα 10 λεπτά. Λοιπόν.